Κράτος εν Θεό, ημφιεσμένος εκ της χάριτος του κορυφαίου Αποστόλων ζηλώτης εχρημάτισας και τες ροές των αιμάτων Παγκράτιε την ιεράν διπλοϊδα εφήνη. Πατέρος Ιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε, ημίν το μέγα τη 9η του μηνός Ιουλίου, Παγκρατίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίας, Ανδρέα και Πρόβου των Μαρτύρων, Φωτίου Οσίου του Θεσσαλού, της Ιεράς Μονής του Ακαπνίου, Διονυσίου Οσίου του Ρήτορος και Πνευματικού και Μητροφάνους του Υποτακτικού Αυτού των εν της Κήτη της Αγίας Άνης, Διαλαμψάντων, Μεθοδίου Ιερομάρτυρος Λάμπης εν Κρήτη, Μιχαήλ Πακνανά του Αθηναίου, του Κυπουρού και Νεομάρτυρος. Ο Άγιος Ιερομάρτης Παγκράτιος, Επίσκοπος Σταυρομενίας. Καταγόταν από την Αντιόχεια και έζησε στα χρόνια των Αγίων Αποστόλων. Νεαρός ακόμη, επισκέφθηκε με τους γονείς του τα Ιεροσόλυμα, όπου και βαπτίστηκε. Μετά από τον θάνατο των γονέων του, ο Παγκράτιος θέλησε να αφιερωθεί ολόψυχα στο Χριστό και στην διάδοση του Ευαγγελίου του. Πώς όμως θα γινόταν αυτό, με τέτοια περιουσία που κληρονόμησε από τους γονείς του? Την λύση την βρήκε στα ίδια τα λόγια του Κυρίου. «Ή θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώς πτωχής, και έξις θησαυρών εν ουρανό, και δεύρω ακολούθημη». Ματθαίος Ιωταθήτα 21. Δηλαδή, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντά σου και μοίρασέ τα στους φτωχούς ως ελεημοσύνη και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς και έλα ύστερα να με ακολουθήσεις. Πραγματικά, ο Παγκράτιος ελευθέρωσε τους δούλους του, μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του και αφιερώθηκε στην διάδοση του Λόγου του Ευαγγελίου. Ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο στην Αντιόχεια και στην Κιλικία συνάντησε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος τον χειροτώνησε επίσκοπο Ταυρομενίου στην Σικελία. Στο αξίωμα αυτό ανεδείχθη τέλειος ποιμένας, διδάσκοντας και διακονώντας με αγάπη και αρετή το ποιμνιό του. Προσήλκησε δια του κηρύγματός του πλήθος λαού στο φως της θεογνωσίας, ακόμη και αυτόν τον ηγεμόνα του νησιού Βονιφάτιο. Επίσης ίδρυσε στην πόλη αυτή και ιερό ναό. Όμως οι Ιουδαίοι και οι ειδωλολάτρες, βλέποντας με φθόνο το ευαγγελικό έργο του Παγκρατίου, τον θανάτωσαν, ενώ εκείνος επροσήφχε το δι' αυτούς. Θεοπρομήτωρος, εις Κήτην θύσε, θείον γεροντίον και Διονύσιον, νύφωνα Παύλων και Γεράσιμον Μητροφάνην, Λουκάν και Μακάριον.
σοφρόνιον, νικήταν νεκταρίον και κόσμαν ηλαρίωνα και σάβαν τον αρτίος φανέντα, ους και προφρόνος μακαρίζει. Τους του άφω πατέρας και αγγέλους εν σώματι, ομολογητάς και ως Υιούς, ιεράρχας και μάρτυρας, τιμήσομεν εν ύμνης και οδές, μιμούμενοι αυτόν τας αρετάς. Ή του όρους πλήθης πάσα των μοναστών, κραυγάζοντες ομοφόνος, δόξα το αγιάσαντι ημάς, δόξα το Στεφανός αντί, δόξα το εν κινδύνης ημών, ημάς προστάτας δείξαντι. Σαν θράξη της εγκρατείας πάθη φλέξαντες τα φρυγανώδη ασκητικός εν το άθο ιστράψατε. Το γαραδί το φωτί λαμπρινωμένη, των θεοφόρων εφαμιλιωθείτε. Διονύσιε σοφέ και θείε μητρό, φανές ετούμενοι ημίν το μεγα έλεος. Ιώση Διονύσιος ο Ρήτορ και Πνευματικός και Μητροφάνης ο υποτακτικός αυτού, οι Αγιορείτες. Γεννήθηκαν και οι δύο στις αρχές του 16ου αιώνος μετά Χριστόν, άγνωστο όμως το πού. Ανετράφησαν σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου και ιδιαίτερα ο Διονύσιος επιδόθηκε πολύ στα γράμματα. Αργότερα εκάρι μοναχός στη Μονή Στουδίου και επιθυμώντας ανώτερη ησυχαστική ζωή, ανεχώρησε για το Άγιον Όρος. Εκεί, σε κάποιο κελί κοντά στην σκήτη των Καριών, επιδόθηκε στην μελέτη και στην εργασία της ασκητικής φιλοσοφίας. Επειδή όμως και εκεί δεν μπορούσε να ησυχάσει, μετέβη σε κάποιο ησυχαστήριο της Μικράς Αγίας Άνης. Εδώ, μαζί με τον μαθητή του Μητροφάνη, μέσα σε μία σπηλιά, ασκήτευσαν στην εν Χριστώ ζωή. Αργότερα ο Μητροφάνης με απόφαση των Αγίων Πατέρων βγήκε από το Άγιον Όρος και δίδασκε τον Λόγο του Θεού στην γύρω περιοχή.
Έπειτα επανήλθε στον γέροντά του Διονύσιο. Έτσι θεάρεστα και ασκητικά, αφού έζησαν και οι δύο, ο μεν Διονύσιος εκοιμήθη ειρηνικά την 9η Ιουλίου του 1606, ο δε Μητροφάνης λίγο χρονικό διάστημα αργότερα. Ο Άγιος Νεομάρτης Μιχαήλ ο Πακνανάς ο Αθηναίος. Γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς ευσεβείς. Επειδή όμως οι γονείς του ήσαν πολύ φτωχοί, παρέμεινε αγράμματος και έγινε κυπουρός. Ασκούσε την εργασία αυτή, μεταφέροντας με τον γάιδαρό του και εμπορεύματα, για την εξυπηρέτηση των χωρικών που ήσαν γύρω από την Αθήνα. Κάποια μέρα που επέστρεφε από τα χωριά αυτά, συνελήφθη από τους Τούρκους φύλακες και συκοφαντήθηκε από αυτούς ότι δήθεν μετέφερε μπαρούτι για τους επαναστάτες Έλληνες. Τότε οδηγήθηκε στον Κρητή και καταδικάστηκε σε θάνατο, εκτός κι αν δεχόταν να αλλαξοπιστήσει. Ο ευσεβής αυτός Αθηναίος απαντούσε συνεχώς στους φοβερισμούς και τις υποσχέσεις των Τούρκων με την απλή φράση «Δεν τουρκεύω, είμαι χριστιανός». Τότε οδηγήθηκε στον τόπο της εκτελέσεώς του και γονάτισε με χαρά, περιμένοντας το μαρτυρικό του τέλος. Ο Δήμιος χτύπησε τον Άγιο με την λαβή του ξύφους στο λαιμό για να τον εκφοβήσει, προσδοκώντας τη μεταστροφή του. Αλλά ο γενναίος μάρτυρας του Χριστού με θάρρος είπε στον Δήμιο «Χτύπα για την πίστη». Και πάλι ο Δήμιος έβαλε το μαχαίρι στον τράχυλο του Αγίου και αφού τον πλήγωσε λίγο, άκουσε και πάλι από τον Μιχαήλ την ίδια φράση. Τότε ο Δήμιος απέκοψε την τιμία κεφαλή του Αγίου Νεομάρτυρος. Στην πρώτη κολόνα, στους στήλους του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, διακρινόταν το ακόλουθο επιγραμματικό χάραγμα. 1771, Ιουλίου 9, απεκεφαλίστη ο Πακνανάς Μιχάλης. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.